Αναζωπυρώνεται το ενδιαφέρον των εταιριών κρουαζιέρας για να λειτουργήσει το λιμάνι της Ρόδου αρχικά ως Intra Port και στη συνέχεια ως Home Port μετά την εντυπωσιακή επανεκκίνηση της κρουαζιέρας στη φετινή σεζόν. Κάτι που σύμφωνα με τον πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου, Βασίλη Παπαϊκονόμου, θα προσδώσει ακόμα μεγαλύτερη όθηση στον προορισμό μας. Ο ίδιος μεταξύ άλλων επεσήμανε και τα εξής. Το αισιόδοξο μήνυμα είναι ότι και για το 2023 μέχρι στιγμής έχουν γύρω στις 400 προσεγγίσεις κρουαζιεροπλοίων προγραμματισμένες και εννοείται ότι θα υπάρξουν και άλλες κρατήσεις μέχρι το τέλος του έτους. Πιστεύω ότι και το 2023 θα είναι μια θετική χρονιά για την κρουαζιέρα και ελπίζουμε ανωδικά να συνεχίσουμε και για τις επόμενες χρονιές. Σχετικά με τον διαγωνισμό για τη φύλαξη του λιμένα που ξεκίνησε εδώ και 1,5-2 χρόνια, επιτέλους δόθηκε το πράσινο φως από τον προσυμβατικό έλεγχο και μέχρι το τέλος του μήνα μπορούν να προχωρήσουν στην υπογραφή της σύμβασης για τη φύλαξη η οποία προβλέπεται από το διαγωνισμό για 2 χρόνια συν 1.